από παρουσία σας. Να μας πει, είναι η κυρία Ευαγγελοπούλου. Για να σας παρουσιάσω, κυρία Ευαγγελοπούλου, να έχετε την καλοσύνη. Η κυρία Ευαγγελοπούλου Ελένη απευθύντησε από το Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στη Μεσαιωνική Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Ομόνης. Εργάστηκε στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση της ΕΡΤ και εκπαιδεύτηκε στον σχεδιασμό και την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο BBC των Ηνωμένων Πολιτειών, στο BBC του Ηνωμένου Βασιλείου, στο ZDF στη Γερμανία και στο MGM στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ΕΡΤ κατήχε θέσεις Διευθυντρίας Παραγωγής Προγράμματος, της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Ραδιοφώνου, της Υπεύθυνης Διεθνών Συμπαραγωγών στην Τηλεόραση, της Διευθύντριας Προγραμμάτων, Συμπαραγωγών στην Τηλεόραση, της Διευθύντριας Προγραμμάτων για τον Απόδημο Ελληνισμό και της Συμβούλου της Δορυφορικής της ΕΡΤ. Ως εκπρόσωπος στην ΕΡΤ, διετέλεσε εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Τηλεοπτικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στο EBU, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EBU και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronews. Ήταν συνεργάτης του κρατικού ραδιοφώνου της Αυστραλίας στο SBS επί 13 χρόνια. Έχει δίπλωμα γαλλικής γλώσσας, φιλολογίας και μιλάει επίσης αγγλικά και ιταλικά. Την κυρία Ελένη Ευαγγελοπούλου, η Διευθύνουσα Επιτροπή του Λαογραφικού Μουσείου ζήτησε να έχουμε την παρουσία της για να κάνει μία περίπου 7 λεπτών εισαγωγή, γιατί σήμερα είναι των τριών ιεραρχών και έπρεπε να κάνουμε μία αναφορά σε αυτή. Κυρία Ευαγγελοπούλου, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και παρακαλώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, πανσιολογιότητα, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Λίγο δυνατότερα για να μπορούν να σας ακούσουν. Ευχαριστώ. Και πανσιολογιότητα, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλεκτή προσκεκλημένη του Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδας, σας ευχαριστώ. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ για τη διάθεσή σας να με ακούσετε στην σημερινή τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Ενός εθήμου που μας έρχεται με αρχαία ενδυμασία, στολίζεται όμως με την χριστιανική πίστη. Επειδή η λαϊκή παράδοση το συνέδεσε με μία εκ των μεγίστων προσωπικότητων της Εκκλησίας μας, τον Μέγα Βασίλειο, και το τοποθέτησε στην ελληνιστική Ανατολή, σε εποχές εντόνων ερίδων φιλοσοφικών, θεολογικών και χριστολογικών. Είναι μια στιγμή της ιστορίας κατά την οποία οι ελληνικοί και ελληνίζοντες πληθυσμοί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οδηγούν στον βαθμιαίο μετασχηματισμό της σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Ελληνική Αυτοκρατορία της Χριστιανικής Ανατολής. Οι θεολογικές και δογματικές συζητήσεις βασίζονται στην αρχαία διαλεκτική και έχουν τη ρίζα τους στην επεξεργασία του χριστιανικού δόγματος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανισμός, όπως και το σύμβολο της πίστεως, είναι δημιουργήματα του εξελινισμένου ανθρώπου της Χριστιανικής Ανατολής. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να κατανοήσουμε την εποχή και την χριστιανική διδασκαλία χωρίς τη γνώση των διεργασιών αυτής της εποχής, των πολιτιστικών, των θεολογικών, των φιλοσοφικών και των θρησκευτικών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο και από αυτόν τον κόσμο προέρχονται οι τρεις ιεράρχες τους οποίους τιμούμε σήμερα. Ο Μέγας Βασίλειος και ο φίλος και
συνδικητής του Γρηγόριος ο Θεολόγος, γεννήθηκαν και έζησαν στην Καποδοκία. Όπως και ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης, περίφημος θεολόγος και φιλόσοφος. Οι τρεις αυτοί μεγάλοι Καποδόκες συνέχισαν το έργο του Αγίου Αθανασίου στην καταπολέμηση του Αριανισμού. Στην ελληνιστική Αντιόχεια γεννήθηκε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χρυσορίδου. Είναι περίπου 15 χρόνια νεότερος τους, όμως και αυτός έδρασε στο ίδιο πολιτισμικό και θρησκευτικό και φιλοσοφικό περιβάλλον, θα μπορούσαμε να πούμε και πολιτικό, διότι ο Αυτοκράτορας παρεμβαίνει στα εκκλησιαστικά πράγματα. Αυτή είναι και η ρωμαϊκή παράδοση, την περιγράφει αυτή την εποχή θαυμάσια ο Ευσέβιος. Επίσης, οι επίσκοποι ασκούν καθήκοντα και διοικητικά και εποπτεύουν τους πολιτικούς άρχοντες, κυρίως κατά την ενάσκηση των καθηκόντων απονομής της δικαιοσύνης. Είναι η εποχή κατά την οποία η ελληνική Ανατολή και η ελληνίζουσα Ανατολή συνταράσσεται από αίσεις με κυρίαρχο τον Αριανισμό. Οι Αριανοί κατήχαν τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης για 40 περίπου χρόνια μέχρι το 380. Και παρακαλώ μην σας ξενήσει ο όρος αρχιεπισκοπικός, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα τα Πατριαρχία και οι Μητροπόλεις. Τον Αριανισμό υποστήριξαν επιτυχώς, θα έλεγα, και ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος και ο Βάλης από την οικογένεια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μάλιστα, ο Βάλης, στα πλαίσια επιβολής του δόγματος αυτού, έστειλε στην Κεσάρια τον ύπαρχό του, τον Μόδεστο, με εντολή, με κάθε τρόπο, ο πληθυσμός της επαρχίας και ο επίσκοπος της βεβαίως, ο Μέγας Βασίλειος, να ασπαστούν τον Αριανισμό. Πιθανότατα, από αυτό το περιστατικό, η παράδοση εμπνέεται την εξαιρετικά ωραία ιστορία που ξέρουμε για τη Βασιλόπιτα, την οποία ο Μέγας Βασίλειος έθωψε και μοίρασε τους μικρούς άρτους με τα πολύτιμα αντικείμενα και τα χρυσά νομίσματα, τα μοίρασε στο ποιμνιό του την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Αυτό λέει η παράδοση. Την ίδια εποχή περίπου, το 379, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος καλείται στην πρωτεύουσα για να αντιμετωπίσει τα κηρύγματα των αριανιστών. Οι πέντε λόγοι τους οποίους μεταξύ άλλων τότε εκφώνησε, του προσέδωσαν στο επώνυμο θεολόγος, διότι όσα αναφέρει για τον Θεό και την ουσία της Αγίας Τριάδος, θεωρήθηκαν κατεξοχήν θεολογικά. Σώζονται σήμερα 45 λόγοι του Αγίου Ιωάννου. Το 381, ο Αυτοκράτορ Θεοδόσιος ο Πρώτος συγκάλεσε την Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο και τοποθέτησε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της πρωτεύουσας τον Γρηγόριο Ναζιαντζινό. Για ένα διάστημα προείγραψε της Συνόδου ο Άγιος Γρηγόριος και η Σύνοδος αυτή, όπως ξέρετε, διαμόρφωσε το σύμβολο της πίστης, το οποίο μέχρι σήμερα απαγγέλλεται στη Θεία Λειτουργία, ίσως τότε και να διατυπώθηκε για πρώτη φορά το πρώτο του γραπτό κείμενο, ωστόσο εμείς το έχουμε από τα μέσα του 5ου αιώνα. Οι διαφωνίες και οι εντάσεις ήταν τόσο ισχυρές, ώστε ο Άγιος Γρηγόριος αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Ο Αυτοκράτορας δέχτηκε την παραίτησή του, μάλιστα τον αντικατέστησε με κάποιον οφικιάλιο της αυλής, ο οποίος ήταν και αβάπτιστος. Εκείνη την εποχή το βάπτισμα γινόταν και σε μεγαλύτερη ηλικία. Έτσι ο Γρηγόριος επέστρεψε στην πατρίδα του, την Αριαντζό, και πέθανε εκεί το 390. Λίγο πριν αναχωρήσει για την πρωτεύουσα όμως, πληροφορήθηκε το θάνατο του αδελφικού του φίλου, του παιδικού του φίλου, του Μεγάλου Βασιλείου, την 1η Ιανουαρίου του 379, ο Μέγας Βασίλειος πέθανε μόλις 41 ετών από ασθένεια του ύπατος.
πώς εμείς εν φόβου Θεού ζώμεν μεταξύ των πρώτων οι άριστοι, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος στον επιτάφιο που συνέθεσε για τον φίλο του. Στο κείμενο αυτό νοσταλγεί τα φοιτητικά του χρόνια στην σχολή των Αθηνών, τον οθαλμό της γης, όπως την έλεγε ο Λιβάνιος, 20 ετών ο Άγιος Γρηγόριος, 22 ο Μέγας Βασίλειος και 24 ο Ιουλιανός, ο μετέπειτα αυτοκράτορας. Δεν διστάζει δε να ομολογήσει ο Γρηγόριος. Ο ουρανός μου εδόρισε ανεκτήμητον χάρη. Φίλος μου έγινε ο σοφότατος, ο μεγαλόφρον, ο έξοχος εις παιδεία. Ήταν όχι μόνο βαθιά η φιλία τους, αλλά και οι απόψεις τους όσον αφορά την θεολογική ερμηνεία απολύτως ταυτόσυνες, η ουσία του Θεού σε τρεις υποστάσεις, που επικυρώνεται από την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, είναι πρόταση και των τριών μεγάλων της Καπαδοκίας. Εκτός από τις σπουδές τους στην Αθήνα, οι δύο φίλοι σπούδασαν στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στον περίφημο φιλόσοφο και ρήτορα Λιβάνιο. Ο Λιβάνιος όμως ήταν και ο δάσκαλος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην περίφημη φιλοσοφική σχολή της Αντιόχειας. Ο Άγιος Ιωάννης είναι 15 χρόνια νεότερος τους και εντωμεταξύ ο Λιβάνιος έχει αναλάβει τη διεύθυνση της σχολής της Αντιόχειας. Γιος ανώτατου στρατιωτικού, ο Άγιος Ιωάννης προοριζόταν για το νομικό στάδιο, όπως και ο Μέγας Βασίλειος ήταν γιος δικηγόρου. Ο μόνος γιος ιερωμένου ήταν ο Γρηγόριος Ναζιανζινός, ο πατέρας του ήταν επίσκοπος Ναζιανζού, μάλιστα είχε προσχωρήσει και στον αριανισμό. Ο Λιβάνιος αναφέρεται ότι ρωτήθηκε σε ποιον θα άφηνε τη σχολή του και είπε χωρίς αμφιβολία στον Ιωάννη αν δεν τον είχαν κερδίσει οι χριστιανοί. Ο Ιωάννης χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ανέδειξε το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, περιθάλποντας από όρους και ασθενείς. Το είχε κάνει και ο Μέγας Βασίλειος στην Κεσάρια, να θυμηθούμε την περίφημη Βασιλιάδα. Έγινε όμως διάσημος όταν το 287 εκφώνησε τους περίφημους λόγους του περί Ανδριάντων. Εκείνη την εποχή οι Αδειοθείς είχαν καθαιρέσει τους Ανδριάντες του Θεοδοσίου, που ήταν μεγάλος πολέμιος του αριανισμού. Σε όλη όμως την ελληνιστική αναστολή που ο αριανισμός επικρατεί ακόμη και άλλες αιρέσεις. Έτσι έγινε ο Άγιος Ιωάννης έγραψε αυτούς τους λόγους για να προφυλάξει τους συμπολίτες του από την αυτοκρατορική οργή. Ο αυτοκράτορας Αρκάδιος το 398, όταν είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη, τον καλεί στην Κωνσταντινούπολη, τον τοποθετεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Όμως, οι μεγάλες εντάσεις που υπήρχαν στην Εκκλησία και οι παρεμβάσεις του αυτοκράτορα τον οδηγούν σε παραίτηση από τα καθήκοντά του, με παρέμβαση της αυτοκράτηρας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξορίζεται και πέθανε στον Πόντο το 407. Πρέπει να σας τονίσω ότι η παράδοση των φιλοσοφικών σχολών και της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας υπήρξε από τους καθοριστικούς παράγοντες σε αυτές τις εκκλησιαστικές διαμάχες. Ωστόσο, στη σχολή της Αντιόχειας ο Μέγας Βασίλειος έστειλε πολλούς νέους επιφανών οικογενειών της περιφέρειας του και πολλούς συγγενείς του, θαυμάζοντας τον δάσκαλό του, τον Λιβάνιο. Προς αυτούς τους νέους, ο Μέγας Βασίλειος απευθύνει την επιστολή του, πραγματεία θα τη χαρακτηρίζαμε σήμερα, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντων λόγων. Σε αυτή την πραγματεία γίνεται ένας συγκερασμός του ελληνικού φιλοσοφικού μαθήματος, θα μπορούσαμε να πούμε, του Πλάτωνα και του Παύλου. Με αυτές τις καταβολές λοιπόν και σε αυτό το περιβάλλον, οι τρεις ιεράρχες έδρασαν, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι επέτρεψαν στο ελληνικό φιλοσοφικό μάθημα και στην γνωστική θεώρηση να γίνουν κτήματα του πνευματικού ανθρώπου και στην Ανατολή και στη Δύση μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εσάς κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τα πολύ θερμά λόγια με τα οποία με προσφωνήσατε.
ευχαριστούμε, κυρία Ευαγγελοπούλου. Ήταν την ίδια χαρά μας που σας είχαμε κοντά μας. Και τώρα να δούμε, είχαμε την καλά. Να ζητήσουμε από τον πατέρα του Ευάκη, τον άνθρωπο που μας έχει αγαπήσει πολύ, τον αγαπάμε πολύ. Είναι ο άνθρωπος που στηρίζει τον πολιτισμό. Εμείς, έχουμε επιτραπεί, εγώ και ο κύριος Παϊπάκης, στον πολιτισμό, έχουμε δώσει πολλούς αγώνες. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και το σεβασμιότατο που σας έστειλε να είστε κοντά μας. Θα προβούμε στην κορφή της Βασιλόπουλης και μετά να αναζητούμε τις ευχαριστίες των περισταμένων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα πατερώσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγα έλεος. Του Κυρίου δεηθόμεν, ο τον όλων δημιουργέ και Κύριε και Βασιλεύ των αιώνων, ο πολλής εν ελέη και πλούσιος εν αγαθότητη, ο τα δώρα των μάγων εν Βηθλέμ προσδεξάμενος, ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού καταβάς, ο καιρούς και χρόνους εν της εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν εαυτόν της Χριστότητός σου, και ευλόγησον την πίτα ταύτη, την προσφερόμενη εις δόξαν σύν και τιμή του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς, τους τα τεδώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύν πήκαμεν το ζών τη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον την εταιρεία ευωικών σπουδών και τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων, τον απαιώνωση ευαρεστησάντου. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα εύχομαι σε όλους. Καλήστε. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές, την αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, το οποίο είναι εκπροσωπό και ο οποίος δεν κατάφερε να έρθει γιατί είχε μια κυλημένη υποχρέωση. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη να καλωσορίσω την ομιλήτρια, την εξαίρετη ομιλήτρια. Να είστε καλά και να ευχηθώ στις προσπάθειές σας ο Θεός να δίνει δύναμη, να σας δίνει υγεία, σε όλους μας υγεία, ώστε μέσα από αυτές τις προσπάθειες να προβάλλετε πάντοτε και το ίδιος και το πνεύμα και ο πολιτισμό. Να είστε καλά. Καλή χρονιά εύχομαι με υγεία και με δύναμη. Σήμερα είναι μαζί μας με μια εξαιρετική διακάδα. Εμείς, επειδή σαν γεωγραφικό μουσείο είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε τις παραδόσεις, έτσι αγνοήσαμε όλα τα πάντα, κάναμε μια σύσκεψη της Επιτροπής. Είχαμε και εδώ την εκπρόσωπο, την διευθύντρια του, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Συζητήσαμε χθες, είπαμε λοιπόν ότι παρόλες τις αντικσότητες εμείς την κάνουμε.